Γεια σε όλες και όλες, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη One Brand Makeup Tutorial. Σήμερα θα μιλήσουμε για προϊόντα της MUA. Η MUA είναι μια drugstore εταιρεία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει κάνει πάρα πολλά λανσαρίσματα. Έχει βγάλει μια σειρά την οποία την έχει ονομάσει Pro Base και περιέχει προϊόντα τα οποία κατά βάση είναι matte, τουλάχιστον εγώ έχω δοκιμάσει τα matte προϊόντα τους. Μπορώ να πω ότι τα καινούργια λανσαρίσματα είναι όλα εξαιρετικά και ότι η ποιότητα έχει αναβαθμιστεί. Τη Makeup Academy μπορείτε να τη βρείτε online στο official site τους, το οποίο θα σας το βάλω στην περιγραφή. Τα περισσότερα από τα προϊόντα μου τα έχουν στείλει. Εννοείται ότι αυτό δεν επηρεάζει την κρίση μου και δεν επηρεάζει αυτά που θα σας δείξω. Ό,τι χρησιμοποιώ όμως είναι αγαπημένο μου. Θα έχουμε και ένα διαγωνισμό όπως σας είχα υποσχεθεί σε ένα παλιότερο βίντεο. Σας είχα πει τότε ότι όταν θα κάνουμε το One Brand Makeup Tutorial με προϊόντα της MUA θα σας έχω και giveaway και έτσι θα γίνει στο τέλος αυτού του βίντεο, θα υπάρχει ένας μικρός διαγωνισμός και για να μην μακρηγορώ πάμε να ξεκινήσουμε και να σας δείξω πώς έφτιαξα αυτό το makeup look το οποίο είναι glam, είναι matte βάση. Έχει καλή διάρκεια γιατί τα προϊόντα τα έχω ξανατεστάρει, πρώτη φορά έκανα αυτό το eye look το οποίο μου βγήκε βραδινό και let's do it girls! Και ας ξεκινήσουμε με το βίντεο. Σε ένα ποτηράκι έχω βάλει λίγο λικέρ από μαστίχα χείου. Στην υγεία σας λοιπόν. Και όπως βλέπετε έχω ήδη σχηματίσει τα φρύδια μου γιατί δεν έχω κανένα προϊόν από την MUA για τα φρύδια. Θα συνεχίσω με το primer και θα χρησιμοποιήσω από τη σειρά Pro Base το Mattifying Flawless Primer. Το συγκεκριμένο είναι για matte αποτέλεσμα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Και γενικότερα ξέρετε ότι εγώ έχω λιπαρό δέρμα και προτιμώ το matte τελείωμα. Ωστόσο, έχω και άλλο primer από την MUA. Έχω το T3 Primer Oil, το οποίο είναι πάλι από τη σειρά Pro Base. Από την ίδια σειρά έχω και ένα άλλο, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Είναι το Primer Oil with Gold Flakes, αυτό εδώ. Υπάρχει επίσης και σε stick μορφή. Ένα primer το οποίο είναι για ενυδάτωση, είναι από τη σειρά Pro Base και λέγεται Softening Facial Oil Stick. Το συγκεκριμένο θα το πάρετε δώρο στο τέλος του βίντεο μαζί με κάποια άλλα πραγματάκια. Θα αφήσω το primer να καθίσει και πάμε να περάσουμε στα μάτια, οπότε σας φέρνω ένα πικ πιο κοντά στα μάτια μου. Εδώ νομίζω είμαστε μια χαρά. Θα καθαρίσω λίγο τα φρύδια μου με το Full Coverage Concealer από τη σειρά Pro Base. Το χρησιμοποιώ και για primer των σκιών μου. Ωραία, και πάμε να περάσουμε στις σκιές. Η MUA έχει πάρα πολλές παλέτες. Εγώ έχω δύο στη συλλογή μου. Η πρώτη είναι η Matte Scorch Marvels, η οποία περιέχει 6 matte σκιές. Την είχαμε δει σε περσινά βίντεο τη συγκεκριμένη. Έχει κόκκινες και θερμές αποχρώσεις. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την πρώτη απόχρωση για να σετάρω το καπάκι του κινητού βλεφάρου μου και το κάνω αυτό με ένα blending πινελάκι. Και έχω και άλλη μια παλέτα την οποία θα την χρησιμοποιήσω στο σημερινό eye look. Είναι η Forge of Nature που περιέχει 15 σήμερι σκιές. Ματ δεν νομίζω ότι έχει κάποια, ωστόσο κάποιες έχουν πιο έντονο σήμερα, κάποιες άλλες δεν έχουν τόσο έντονο σήμερα. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές εδώ οι αποχρώσεις, μου αρέσουν οι κυτρινοπές αποχρώσεις, δεν ξέρω τι eye look θα φτιάξω. Θα το δούμε όμως και ας ξεκινήσουμε με κάτι μεταβατικό. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση σε ανάμειξη με αυτή στη κόγχη μου. Στη συνέχεια με το ίδιο πινέλι θα πάρω την πορτοκαλί απόχρωση και θα την τοποθετήσω στο εσωτερικό της κόγχης. Και τώρα θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την παλέτα και θα βάλω στην εξωτερική μου γωνία αυτήν εδώ την απόχρωση. Όπως βλέπετε δεν έχω αλλάξει πινέλο, όλα τα κάνω με το ίδιο πινέλο. Λοιπόν, θα δώσω λίγο βάθος με αυτήν εδώ την απόχρωση στην εξωτερική γωνία και προς την κόγχη. Και ακριβώς στο ίδιο σημείο θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση ξανά σε συνδυασμό με αυτήν εδώ και θα την τοποθετήσω κάνοντας blend. Πω πω μαύρησα!
Παίρνω ένα μαντιλάκι να σκουπίσω λίγο τα φωλιά μου, γιατί δεν μπορώ να βλέπω έτσι το πρόσωπό μου. Και τώρα με αυτό το πινελάκι θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση και θα κάνω λίγο blend στις εξωτερικές γωνίες για να φανεί λίγο πιο ομαλό το αποτέλεσμα, γιατί είναι αρκετά άγριο, θα το έλεγα. Συνεχίζω με λίγο concealer στο εσωτερικό του ματιού μου, στην εσωτερική γωνία. Όπως βλέπετε, έβαλα ελάχιστο, ίσα ίσα να σχηματίσω το μάτι μου. Τώρα με ένα φλερ πινέλα θα τοποθετήσω αυτήν εδώ την απόχρωση στην εσωτερική μου γωνία. Στην εσωτερική γωνία, δηλαδή εδώ στο corner, θα βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση και θα τη σβήσω στην ουσία μέσα σε αυτή που έβαλα τώρα. Έτσι. Α, τώρα που θυμήθηκα, έχω μία σκιά χολογραφική από ένα kit που υπήρχε στην MVA, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Έχει σπατουλίτσα, οπότε θα πάω και θα τη βάλω εδώ. Και από την άλλη μεριά. Τέλεια. Βάλω και λίγο εδώ στην ένωση. Σούπερ. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω κάποια pigment στα μάτια μου. Έχω αυτό εδώ το duo, το οποίο είναι το Ultra Sparkle Duo Glitter Pigment στην έκδοση Fiesta. Θα βάλω αυτή εδώ την απόχρωση που έχει λίγο έξτρα γκλάμ το σημερινό μακιγιάζ. Κόλλα για γκλίτερ από την MUA δεν έχω, ωστόσο μπορείτε να βρείτε και εκεί. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία που έχω από την NYX. Και πάμε τώρα στα eyeliner. Η MUA έχει τα καλύτερα μολύβια ματιών και τα καλύτερα eyeliners. Αγαπώ, υπεραγαπώ το Eye Define Liner. Είναι σε μορφή στυλό και είναι το καλύτερο drugstore eyeliner που κυκλοφορεί στην αγορά. Έχω και το Wet Look Eyeliner, το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω στο σημερινό βίντεο. Δίνει πιο βρεγμένο αποτέλεσμα. Αυτό το πλυντήριο μας έχει σπάσει τα νεύρα. Μετά υπάρχει το Shadow Liner, που ξέρετε ότι για μένα είναι το καλύτερο μαύρο μολύβι που κυκλοφορεί. Από τη μία πλευρά έχει και σπουγγαράκι αν θέλεις να κάνεις smoky αποτέλεσμα. Και υπάρχουν και τα Intense Color Eyeliner, τα οποία έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το Intense Color Eyeliner στην απόχρωση Icon θα το βάλω στην εσωτερική γραμμή του ματιού μου. Και σαν eyeliner θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου Eye Define Liner. Κάνω ένα wing liner. Θα προσπαθήσω τέλος πάντων. Τώρα έβαλα και τα μπλίτρια και δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει. Από πάνω θα το περάσω με το wet look για να βγει λίγο πιο μαύρο. Και ας είναι και σατινέ, δεν με πειράζει. Έβαλα τις βλεφαρίδες μου και νομίζω ότι το eye look έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Θα συνεχίσω με τη βάση μου τώρα. Όπως βλέπετε, έχω αρκετές δυσχρωμίες στο πρόσωπό μου σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τις έχω. Οπότε θα κάνω λίγο color correction. Θα πάρω το concealer της MUA στην απόχρωση 146, το οποίο είναι λίγο πιο σκούρο από την επιδερμίδα μου. Και θα το τοποθετήσω στο σημείο όπου είμαι σκοτεινή, δηλαδή εδώ έτσι κάτω τα μάτια. Θα καλύψω και το σπυράκι μου με αυτό, αλλά όχι έτσι. Θα βάλω λίγο πάνω στο χέρι και στη συνέχεια με το δάχτυλο θα πάω να το καλύψω. Αν και το foundation που θα χρησιμοποιήσω είναι αρκετά καλυπτικό. Νομίζω ότι χρειάζομαι και λίγο εδώ. Τακ, τακ. Ωραία. Παίρνω το σφουγγαράκι μου και πηγαίνω τα μπουναριστά.
Τέλεια. Θα συνεχίσω με δύο προϊόντα τα οποία υπεραγαπώ. Βέβαια, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μαζί, όμως σήμερα θα κάνω μία δοκιμή. Θα χρησιμοποιήσω για foundation από τη σειρά Pro Base, το Longwear Matte Finish Foundation, στην απόχρωση 142. Και θα το βάλω συνδυαστικά με το Light Lash. Το θυμάστε αυτό? Είναι ένα από τα καλύτερα highlighter σε υγρή μορφή. Το υπεραγωπώ, μου αρέσει να το φοράω και στους ώμους. Θα το βάλω και σήμερα στους ώμους αργότερα. Τώρα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αυτό είναι με σπατουλίτσα, είναι πάρα πολύ matte, είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Αυτή τη στιγμή είναι το αγαπημένο μου οικονομικό foundation. Πραγματικά είναι όνειρο. Όνειρο. Η αποχρώση είναι λίγο πιο άνοιξη από τα χρώματά μου γιατί έχω μαυρίσει, όμως θα διορθώσω την απόχρωση με bronzer στη συνέχεια. Τώρα με την πιο ανοιχτή απόχρωση 140 πάω κάτω από τα μάτια. Τέλεια, συνεχίζω με πούδρα. Πρέπει οπωσδήποτε να ζεταρώ την επιδερμίδα μου γιατί αλλιώς θα γίνω πολύ γρήγορα λιπαρή. Χρησιμοποιώ από την ίδια σειρά την Full Coverage Matte Press Powder, η οποία είναι Long Classic Full Cover Matte, όπως το λέει και η λέξη, δηλαδή είναι καλλυντική και matte και επίσης είναι και talc free, guys. Λοιπόν, με το σφουγγαράκι θα πάρω μία ποσότητα και θα πάω κάτω από τα μάτια να ζετάρω το κονσίλερ, έτσι. Πάμε να κάνω το κάτω και με το βλέφαρο. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω ένα το οποίο είναι τέλειο, έχει αρκετό shimmer μέσα και μου αρέσει υπερβολικά πολύ. Είναι το Bronzed Shimmer Bronzed Powder στην απόχρωση Solar Shimmer νούμερο 110. Ωραίο, ζεσταίνω παντού. Με ένα ό,τι να είναι πινιλάκι μπλε δίκ θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση η οποία μου αρέσει πάρα πολύ για σκίαση και θα πάω λίγο στη μύτη να την κάνω ένα κλικ πιο μικρή και θα πάω και λίγο στα ζυγωματικά, ένα άγγιγμα, όχι κάτι ιδιαίτερο, μη θέλει λίγο blend. Παίρνω ένα καθαρό πινέλο και το μπλεντάρω. Ωραία, παίρνω τώρα ένα τέτοιο τύπου πινέλο για highlighter και χρησιμοποιώ το Light Last Highlighter στην απόχρωση Lavis. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση και με πολύ ελαφρύ χέρι θα τοποθετήσω στα ζυγωματικά μου και από εδώ. Στη συνέχεια με αυτό το πινέλο θα πάρω τη ροζ απόχρωση και θα τη βάλω για ρουζάκι, για να είναι λίγο πιο λαμπερό το τελείωμα και να φαίνεται και λίγο ροζουλί. Τέλειο. Με το ίδιο πινέλο βάζω και λίγη πούδρα σε όλο το πρόσωπο, έτσι για να μπλεντάρω τα προϊόντα πολύ καλά. Έτσι, έτσι. Η MUA έχει τα καλύτερα lip liner. Θα χρησιμοποιήσω το Intense Color Lip Liner στην απόχρωση Love Letter. Το αγαπώ αυτό το lip liner γιατί μπορεί να βρεθεί και στα κραγιόν.
Ωραία. Να βάλω κάτι έντονο, το οποίο όμως θα το κάνω λίγο πιο ombre. Θα χρησιμοποιήσω το Velvet Lip Lacquer στην απόχρωση Moxie. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στην MUA και διάφορα kit. Υπάρχει αυτό το kit από τη σειρά Prism, όπου έχει ένα gloss με glitter και ένα matte crayon. Λοιπόν, θα βάλω αυτό και θα το ανοίξω με concealer. Το κονσίλερ μου βάζω λίγο πάνω στο χέρι μου και με ένα πινελάκι το τοποθετώ στα χείλη. Λοιπόν, και τώρα θα πάρω το Light Lars και θα βάλω λίγο στους ώμους μου. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πόσο τα αγαπώ αυτά τα προϊόντα που έχουν έτσι glitter και μπαίνουν και στο σώμα. Και να βάλω και λίγο εδώ στο δεκολτέ μου. Και κάπως έτσι αυτό το μακιγιάζ αποκλειστικά φτιαγμένο με προϊόντα της Makeup Academy ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι το τελικό make-up look. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε. Νομίζω ότι το κραγιόν είναι πολύ καλύτερο έτσι. Τι λέτε κι εσείς? Το eye look, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν είναι για πρωί, είναι για βράδυ. Η βάση, παρόλο που είναι matte, έχει έτσι λάμψεις. Όλα τα προϊόντα που είδατε να χρησιμοποιώ στο σημερινό βίντεο είναι αγαπημένα μου. Τα ξεχωρίζω από τα προϊόντα της MUA. Πάμε να περάσουμε εννοείται στον διαγωνισμό, γιατί σας είπα ότι θα σας έχω giveaway. Μία τυχερή θα κερδίσει το Softening Facial Oil Stick και δύο κραγιόν από τη σειρά Super Stilo, την απόχρωση Major και την απόχρωση Superior. Δεν τα ανοίγω για να τα πάρει τυχερή τελείως κλειστά. Η όρη φυσικά είναι πάρα πολύ απλή. Like στο βιντεάκι, εγγραφή στο κανάλι μου, αφήστε μου κάτω ένα σχόλιο λέγοντάς μου οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε και αν έχετε Instagram, ακολουθήστε με και εκεί. Έχει υπερβολική ζέστη μέσα στο σπίτι, ελπίζω το πλυντήριο να μην ακούγονταν πολύ. Αυτά από εμένα, μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ.